Σχεδόν 7 δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από μία ακόμη διαφημιστική διακοπή για να συζητήσουμε για ζητήματα οδικής ασφάλειας. Οδική ασφάλεια όμως κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα κοινά τα οποία εντοπίζονται και σε επίπεδο Κρήτης, ό,τι έχει να κάνει και με τη δική μας συμπεριφορά. Τελικά είναι ένα μείγμα των συνθηκών, λίγο υποδομές, αλλά λίγο και δική μας οδική συμπεριφορά. Θα μας τα πει ο κ. Μιχελάκης καλύτερα, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Ο κ. Λευτέρης Μιχελάκης, λοιπόν, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και όλους σας βρήκα. Καλησπέρα. Τελικά αυτό το έλλειμμα οδικής ασφάλειας που διαπιστώνουμε και στην Κρήτη, κύριε Μιχελάκη, είναι πολυεπίπεδο, λοιπόν, είναι από τη μία η κακή μας οδική συμπεριφορά και από την άλλη οι κακές υποδομές που κατά γενική ομολογία έχουμε. Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά. Πραγματικά είναι πρεσματικό το θέμα, δεν είναι μονοδιάστατο. Και αυτό δεν το λέμε εμείς ως Πανελλήνιος Συλλόγος Εκπαιδευτών Οδήγησης μόνο. Το λέει πρώτα απ' όλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο οποίος έχει βγάλει ανακοίνωση εδώ και 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Που λέει μεταξύ άλλων ότι μέχρι το 2030 θα έχουν τριπλασιαστεί τα τροχαία οδικά ατυχήματα, η θάνατη μάλλον από τα τροχαία οδικά ατυχήματα, φτάνοντας στο 1.300.000 νεκρούς σε όλο τον κόσμο. Άρα δεν είναι μόνο της Κρήτης, δεν είναι μόνο της Ελλάδας, δεν είναι μόνο της Ευρώπης, είναι παγκόσμιο θέμα. Και από τη στιγμή που το λέει ένας τέτοιος οργανισμός όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν μπορεί να παραμείνει, είναι πολιτικό το θέμα, καθαρά πολιτικό. Εμείς εδώ πραγματικά το έχουμε δει από ενδιαφέρον και μόνο ότι τι μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι βρισκόμαστε και ψαχνόμαστε πάντα το τι μπορούμε να κάνουμε ως οδηγοί. Προσέξτε, ως οδηγοί. Πόσο δηλαδή παράδειγμα καλά ξέρει να οδηγεί κάποιος ο συνάνθρωπός μας, πόσο καλά τον εκπαιδεύουμε εμείς οι εκπαιδευτές οδήγησης, τι του παρέχει, τι δρόμους έχουμε, ας πούμε, για να κινηθεί κλπ. Δεν είδαμε ποτέ, αν θέλετε, στην Ελλάδα συνολικά το θέμα που λέγεται για μας τον Πανελλήνιο Συλλόγο Εκπαιδευτών Οδήγησης κινητικότητα. Τι σημαίνει κινητικότητα και τι σημαίνει μετακίνηση. Ο άνθρωπος μετακινείται από τότε που εμφανίστηκε στη γη. Και έχει ανάγκη να μετακινείται. Η επικοινωνία του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους και βεβαίως με την αγορά όπως εξελίσσεται είναι αναγκαία και καθημερινή. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους πώς θα μετακινείται ασφαλώς ο άνθρωπος από το ένα μέρος στον άλλο, πώς θα επικοινωνεί με τους ανθρώπους, πώς θα συμμετέχει σε αυτή την εμπορική διαδικασία, αν θέλετε, που έχουν οι πόλεις μας, η αγορά γενικότερα. Βλέποντας παράδειγμα άλλες χώρες στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι έχουν διαμορφώσει και τα εμπορικά τους κέντρα διαφορετικά, τα διοικητικά τους κέντρα διαφορετικά και κυρίως τον τρόπο μετακίνησης. Εδώ στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει κανείς την Αθήνα, το λεκανοπέδιο της Αττικής δηλαδή, όλο το υπόλοιπο κράτος, ας πούμε, και όλη η υπόλοιπη περιφέρεια κινείται μόνη της. Και λέμε μόνη της, αν δεν έχει αυτοκίνητο να πάει από το ένα μέρος στο άλλο, δεν μπορεί να πάει. Κύριε Μιχελάκη, ιδίως η Κρήτη, διότι ιδίως εδώ στην Κρήτη, ναι, έτσι. Δημόσια μέσα συγκοινωνίας φυσικά δεν έχουμε. Δεν έτσι, όλοι κινούμαστε με τα δικά μας οχήματα. Και δέστε, είναι μια πολύ αναπτυσσόμενη περιφέρεια σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, που παρόλα αυτά δεν παίρνουμε τα μηνύματα ή τέλος πάντων. Οι πολιτικές αποφάσεις δεν συνάδουν με τις ανάγκες της Κρήτης. Τι θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε? Να έχουμε πραγματικά μετακίνηση με δημόσια μέσα μεταφοράς που εκλείπουν. Εδώ δηλαδή, παράδειγμα στη βιομηχανική που είναι και το κανάλι σας, δεν υπάρχει ένα λεωφορείο. Οι εργαζόμενοι πώς θα έρθετε? Αν δεν έρθετε με το αυτοκίνητό σας, δεν μπορείτε να έρθετε διαφορετικά. Καταλαβαίνετε. Και δεν μιλάμε για 5-10 εργαζόμενους. Η βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους. Όλοι αυτοί λοιπόν μετακινούνται με τα οχήματά τους. Το ίδιο κάνουμε για να πάμε στο νοσοκομείο. Στα όποια νοσοκομεία. Είτε στο Παγνί, είτε στο Βενιζέλιο, είτε να πάμε στα πανεπιστήμια που υπάρχουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και όποιες προσπάθειες γίνονται όμως, κύριε Μιχελάκη, δηλαδή δείτε τι έγινε, ας πούμε, και με τα μίνι μπας. Ναι, μεν υπάρχει έτσι. Είναι γεμάτα πάντα. Κινητικότητα, ναι, από τον κόσμο. Δεν είναι όμως και στο 100% της κουλτούρας μας να εξυπηρετηθούμε με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Προτιμάμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και ας δυσκολευτούμε να βρούμε θέση στάθμευσης από το να αφήσουμε εκτός του αστικού ιστού το αυτοκίνητο και να πάρουμε ένα μίνι μπας. Στο Ηράκλειο δεν είναι σίγουρα της κουλτούρας μας. Αντίθετα με την Αθήνα, ας πούμε, έτσι, κύριε Μιχελάκη. Ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσω, γιατί η κουλτούρα διαμορφώνεται. Ναι, διαμορφώνεται. Έτσι. Και θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Εάν αύριο το πρωί σταθούμε στο λιμάνι του Πειραιά, την ώρα που κατεβαίνουν τα καράβια έρχονται τα καράβια από την Κρήτη, ή στο αεροδρόμιο, θα δούμε όλους να τρέχουν
προς το μετρό, ειδικά τώρα που κατέβηκε στον Πειραιά το μετρό, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, παντού. Ε? Ναι, ναι. Άντε κάποιοι να πάρω και ένα ταξί. Ναι. Δεν νοικιάζουμε αμάξι για να πάμε. Προτιμούμε τα μέσα μεταφοράς γιατί εκεί υπάρχουν. Ναι. Τα μέσα μαζική μεταφοράς υπάρχουν. Και στην Αθήνα, σε μια μεγαλούπολη, το θεωρείς και λιγότερη ταλαιπωρία το να κινηθείς με το μετρό. Είναι πολύ πιο γρήγορα. Εντάξει, είναι και άλλα τα δεδομένα σου ότι έχει να κάνει με τον αριθμό των οχημάτων, του κυκλοφορού. Εκεί λοιπόν ακριβώς ήταν και η δική μας πρόταση που πατήσαμε και το ανοίγω λίγο. Πέρυσι που κάναμε μια εκδήλωση και θα τη συνεχίσουμε. Για τα μέσα σταθερής τροχιάς. Πώς μπορούμε οι κριτικοί, φεύγοντας από εδώ και πάμε στην Αθήνα, να χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδίως μέσα σταθερής τροχιάς και δεν μπορούμε εδώ στο Ηράκλειο. Δεν μπορούμε στην Κρήτη γενικότερα. Άρα, εάν έχουμε τα μέσα αυτά, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δέστε και κάτι άλλο ακόμα. Πάρα πολλοί οδηγοί φεύγουν από εδώ και πάνε στην Ευρώπη. Είτε ως επαγγελματίες οδηγοί, είτε οδηγώντας το όχημά τους και πάνε για ταξίδια και διάφορες δουλειές. Πηγαίνουν και επιστρέφουν. Και εδώ πάμε μέχρι τη Μεσταρά και δεν επιστρέφουμε. Ναι. Άρα κάτι άλλο φταίει. Δέστε ακόμα σε τούτο. Ότι έρχονται εδώ οι Ευρωπαίοι οδηγοί, οι οποίοι θεωρητικά, αν και έχω τις επιφυλάξεις μου. Και εμείς τις έχουμε. Ναι, είναι πιο πολύ τέλος πάντων εκπαιδευμένοι, πιο καλά εκπαιδευμένοι. Τις πρώτες μέρες, δύο μέρες είναι άριστοι. Την τρίτη μέρα είναι χειρότερη από εμάς. Τι έγινε, το περιβάλλον το ίδιο ήρθε εκεί και είπε: ξέρεις κάτι, έτσι θα πρέπει να συμπεριφερθείς, διαφορετικά δεν επιβιώνεις. Ναι. Εγώ νομίζω, κύριε Μιχελάκη, ότι δεν είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι, απλά είναι πιο πειθαρχημένοι ναι. γιατί έχουν το φόβο της τιμωρίας στο εξωτερικό, μάλλον. Έχουν μια οργάνωση διαφορετική. Και μια οργάνωση διαφορετική. Και γι' αυτό είναι και ο φόβος. Αυτό που λέτε όμως, όντως το βιώνουμε όλοι, έτσι, ότι ναι. τις πρώτες μέρες είναι συνεπείς, έτσι τυπικοί, και μετά αρχίζουν και χαλάνε κι αυτοί. Βέβαια. Ναι. Ειδικά για την Κρήτη, εμείς λέμε το εξής, ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο μετακίνησης. Αν δεν ψαχτούμε προς αυτή την κατεύθυνση και προσπαθούμε κάθε φορά να λέμε μην τρέχεις, μην πίνεις, φορά τη ζώνη, φορά το κράνος κλπ. Αυτά που λέμε συνεχώς, που δεν είναι λάθος, απλά δεν μπορεί να, πλέον να λύσουν το πρόβλημα. Συνεχώς εδώ θα μετράμε θύματα καθημερινά. Επειδή λέτε για να μετράμε θύματα, να μιλήσουμε λίγο και με αριθμούς και ναι. να δούμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει σε ό,τι έχει να κάνει και με τους νεκρούς, αλλά και με τους τραυματίες, τους οποίους έχουμε καταγράψει στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ξέρετε, πολλές φορές αυτή η αποτύπωση, να δούμε τα στοιχεία, αν είναι εύκολο με το βίντεο ναι, των συναδέλφων, είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτή η αποτύπωση, λοιπόν, η αριθμητική αποτύπωση, είναι πολλές φορές μπορεί να μας βοηθήσει, να μας σοκάρει. Δηλαδή, δείτε, από 1η-1η του 2000 μέχρι σήμερα είναι τα στοιχεία. 1.830 νεκροί στην Κρήτη. Ναι. Ναι. Είναι δύο χωριά. Αν κάποιος καταλάβει το μέγεθος του αριθμού, θα σοκαριστεί. Δηλαδή, βάλτε 1.830 ανθρώπους σε ένα σημείο για να δείτε πώς είναι. Σας λέω, είναι δύο χωριά όπως είναι της Επισκοπής εδώ και του Πύργου. Ναι. Υπάρχουν και στα δύο, συνυπάρχουν και στα δύο. Σας λέω, είναι ακριβώς σαν να χάσαμε δύο χωριά όπως είναι η Επισκοπή και ο Πύργος. Να δούμε λίγο και την κατανομή, κύριε Μιχελάκη. Ναι, βλέπουμε στο ΒΟΑΚ από το 2000 μέχρι τώρα 453 νεκροί. Ναι. Στις πόλεις 93, μερικές φορές το αμελούμε λίγο ότι και στις πόλεις μέσα χάνονται συνάνθρωποι μας. Και πάμε εδώ τώρα στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Εκεί είναι η Καρμανιόλα. 1.284 θάνατοι. Γιατί δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ που έχουμε μάθει να λέμε ότι θέλουμε ένα καλύτερο ΒΟΑΚ. Δείτε εδώ ότι γίνεται στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Νότιος ο δικός άξονας Κρήτης. Εδώ ακριβώς αυτό καταδεικνύει ότι η έλλειψη στον τρόπο μετακίνηση είναι τεράστια. Γιατί δεν μετακινούνται μόνο αυτοί που είναι στο ΒΟΑΚ, μετακινούνται όλοι από την Κρήτη. Και δυστυχώς μετακινούνται, αυτό που είπαμε εξ αρχής, με το γιο ταχύ αυτοκίνητο ή τη μηχανή τους. Ε? Αν λοιπόν είχαμε διαφορετικό τρόπο μετακίνησης, θα είχαμε γλιτώσει αυτούς τους ανθρώπους. Που θα επηρέαζε σαφώς και το ΒΟΑΚ και τις υπόλοιπες όλες τις υποδομές. Και πάνω από 24.000 τα άτομα τα οποία έχουν τραυματιστεί δεν είναι μικρός αριθμός, γιατί μιλάμε πολλές φορές για τραυματισμούς μόνιμους, για αναπηρίες που μένουν πίσω, για μια ολόκληρη ζωή η οποία αλλάζει σε πολλά άτομα. Και δεν αυτό, είναι μόνο. Είναι το χειρότερο. Είναι το χειρότερο. Γιατί εντάξει, ο θάνατος είναι ένα κακό πράγμα, δεν το συζητάμε και ούτε μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά σας λέω, έχω μια εμπειρία από αυτού. Αυτοί που μένουν και που είναι σε κακή κατάσταση γιατί τραυματίστηκαν και είναι παραπληγικοί και είναι καθυλωμένοι, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Δέστε ακόμα ένα στοιχείο που δεν το έχουμε συμπεριλάβει σε αυτά, ότι τόσοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, είναι ανάπηροι είτε από τροχαία ατυχήματα, είτε από διάφορες άλλες αρρώστιες, οι οποίοι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο πουλούνται περίπου 50.000 αναπηρικά αμαξίδια. Με συγχωρείτε, όχι 50, 10.000. 10.000 αναπηρικά αμαξίδια. Από αυτά
δεν θα είχαμε στην Κρήτη ως τέταρτη πόλη στην Ελλάδα ή στο Ηράκλειο να μην έχουμε 500. Αναλογικά με το πάνω, ναι. Είδατε κανένα κυκλοφορεί στο Ηράκλειο? Κανένα με ένα πυρικό αμαξίδιο? Όχι. Γιατί το περιβάλλον δεν του επιτρέπει να βγει έξω. Δεν είναι φιλικό το περιβάλλον καθόλου. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα ή και κινητικό πρόβλημα να μην έχει κάποιος. Δεν είναι καθόλου σωστά. Για ένα καροτσάκι μιας μαμάς, με ένα παιδί, ενός γονέα. Δεν είναι καθόλου φιλικό. Έχουμε όμως ανάγκη μάλλον από νεράντζα και νερατζιές. Το λέω κοινικά, γιατί η πόλη μας έχει γεμίσει νερατζιές. Στα πεζοδρόμια πάνω τα μικρά που δεν ξεπερνάνε τους 60 πόντους και δεν μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος με μια ομπρέλα. Δηλαδή, το να περπατήσεις είναι τραγικά δύσκολο και ανασφαλές πολλές φορές, όχι πάντα, πολλές φορές σε αυτά τα μικρά πεζοδρόμια, γιατί είπαμε ότι ξέρετε κάτι, εμείς θέλουμε αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στις πόλεις μας. Για να μην πούμε τα προβλήματα που υπάρχουν από τα δέντρα στα πεζοδρόμια. Ακριβώς. Και για τα μεγάλα οχήματα όπως είναι τα λεωφορεία. Ναι. Όλα αυτά. Αλλά αυτό καταδεικνύει κάτι άλλο. Τι? Ότι ο δημόσιος χώρος για την Ελλάδα δεν υπάρχει. Και για να μιλήσουμε εδώ για την Κρήτη και το Ηράκλειο και τις υπόλοιπες πόλεις, δεν υπάρχει. Θεωρούμε ότι δεν χρειαζόμαστε το δημόσιο χώρο. Μάλλον έχουμε απαξιώσει το δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος όμως είναι δημόσιο αγαθό. Για εμάς, τουλάχιστον στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και πολλούς άλλες συλλογικότητες, όπως ο SOS Τροχαία Εγκλήματα που γίναμε, το λέμε τακτικά, ότι ο δημόσιος χώρος είναι δημόσιο καθόλου. Ναι. Όπως η υγεία, όπως είναι το νερό, όπως είναι η ενέργεια. Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι και ένα δικαίωμα το οποίο έχω το ίδιο δικαίωμα εγώ, το ίδιο δικαίωμα και εσείς. Και το λέω αυτό γιατί πέρα από τις υποχρεώσεις που έχει το κράτος, η αυτοδιοίκηση, η Δήμη, η Περιφέρεια απέναντι στους πολίτες και ο κάθε πολίτης χωριστά απέναντι στον άλλο δεν έχει υποχρεώσεις σεβασμού, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρετε τι γίνεται. Απαξιώσαμε κάποια πράγματα και αφήσαμε τον άνθρωπο, γενικά τους πολίτες, έτσι. Να κάνουν ό,τι θέλουν, θεωρώντας ότι έχει δημοκρατία. Θεωρώντας αφού είναι δημοκρατικό, έχω δημοκρατικό δικαίωμα να κάνω κάποια πράγματα, γιατί να μην έχω και το αυτοκίνητό μου, να το παρκάρω όπου θέλω, να το αφήνω όπου θέλω κλπ. Δεν φταίμε τόσο πολύ σε αυτό, γιατί προσέξτε, δεν γίνεται. Πραγματικά, εάν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας στους δρόμους που μένουμε, το πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα είναι στις πόλεις παρκαρισμένα, δεν υπάρχουν να τα βάλουμε. Αλλά τι είπαμε? Τι είπε η πολιτική χρόνια τώρα η κυβέρνηση? Πάρτε αυτοκίνητα όσο θέλετε. Ναι. Δεν σας λέμε πάρτε. Μα πού τα βάλουμε, ρε παιδιά? Όχι, πάρτε αυτοκίνητα. Ποτέ δεν είπανε ότι, ξέρετε κάτι, η πόλη αυτή χωράει τόσα αυτοκίνητα, τόσες μηχανές, χωράει τόσους ανθρώπους. Γιατί? Πού δίνουμε προτεραιότητα? Στον πεζό, στον άνθρωπο ή στα αυτοκίνητα? Τα αυτοκίνητα όμως φέρουν χρήμα. Είναι οικονομικά συμφέροντα πίσω από αυτά. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά το να περπατάς δεν έχει οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και βέβαια δεν έχουμε βοηθήσει, εδώ να πάρουμε τη δική μας πόλη, το Ηράκλειο, όταν όλα ουσιαστικά και οικονομικά και υπηρεσίες, η καρδιά όλων είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κόσμος θα πλησιάσει και το κέντρο και πού θα παρκάρει, θα καταλάβει δημόσιο χώρο. Δηλαδή είναι μια αυτόματη αλυσίδα αυτή. Αν δεν καταλάβουμε λοιπόν ότι ο δημόσιος χώρος είναι δημόσιο αγαθό και όπως όλα τα δημόσια αγαθά πρέπει να το προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε, τότε δυστυχώς δεν πρόκειται να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίως δεν είναι θέμα να το καταλάβει ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνει. Αλλά δέστε ένα πολύ απλό πράγμα για να καταλάβετε. Δεν λέμε ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό? Όταν παράδειγμα πας στο βενζέλιο και δεν λες θα φύγει το βενζέλιο, θα κλείσει το βενζέλιο. Σας λέω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα όλοι συζητάμε για το βενζέλιο. Για το βενζέλιο. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι απαξίωση υπάρχει σε αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται υγεία. Το ίδιο κάνουμε και στο δημόσιο χώρο που λέγεται δρόμος. Και για τη μετακίνησή μας που είναι και αυτό δημόσιο. Να δούμε και το επόμενο στοιχείο το οποίο έχουμε ετοιμάσει, κύριε Μιχελάκη, γιατί θέλουμε να το σχολιάσουμε παρέα. Λοιπόν, εδώ είναι η κατανομή των τροχαίων ανανομό της Κρήτης. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την προηγούμενη συζήτηση. Αναπεριφερειακή λοιπόν ενότητα. Τη μερίδα του Λέοντος, όπως βλέπετε, την έχει το Ηράκλειο φυσικά. Να πάμε όμως και στο επόμενο, το οποίο έχει να κάνει και με την απροθυμία των χρηστών. Το επόμενο γραφικό που έχουμε για να παρακολουθήσουμε. Την απροθυμία των χρηστών λοιπόν να αφήσουν χώρο στον άλλον, στο δίπλα, στο συνάνθρωπο, στο συνοδηγό, στον οδηγό μάλλον άλλου οχήματος. Είναι το στοιχείο αυτό εδώ ακριβώς τώρα εδώ που το βλέπουμε. Το λοιπόν, εδώ βλέπουμε... να διαβάσουμε λίγο τα στοιχεία, Μπάμπη.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι το 20% των μοτοσυκλετιστών, παρακαλώ, και το 80% των ποδηλατών κυκλοφορούν ή έχουν κυκλοφορήσει πάνω στα πεζοδρόμια, κύριε Μιχελάκη. Άρα και οι μοτοσυκλετιστές και οι ποδηλάτες δεν σέβονται το. Δεν είναι μόνο οι οδηγοί των γεωταχή, έτσι. Ένα πράγμα είμαστε. Ο οδηγός είναι ένας, συγγνώμη για την τέτοια. Μάλλον ο άνθρωπος είναι ένας, ο οποίος αλλάζει. Που πεζό σε οδηγό. Έτσι, ναι. Αλλάζει ιδιότητες κατά καιρούς. Δηλαδή, μια στιγμή μπορεί να είναι οδηγός αυτοκινήτου, την άλλη ένα μοτοσυκλέτας, την άλλη ένα ποδήλατο, την άλλη ένα επιβάτη. Χρήστης του οδικού δικτύου, ας πούμε. Έτσι. Ως χρήστης λοιπόν του οδικού δικτύου, δεν μπορούμε να πράξουμε διαφορετικά, γιατί αν θέλετε, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Οι δομές που υπάρχουν στους χώρους της πόλης μας δεν επιτρέπουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα άλλο στοιχείο. Συνηγορεί και σε αυτά που λέτε. Το 90% των πεζών έχει διασχίσει το δρόμο έξω από οποιαδήποτε προστατευμένη διάβαση. Και από πού αναγκαστικά θα μετακινηθούν, κύριε Μιχελάκη? Από μη προστατευμένους χώρους. Το 52% των μοτοσυκλετιστών έχει σταθμές πάνω στο πεζοδρόμιο. Το 25% των οδηγών έχει ανοίξει την πόρτα του χωρίς να ελέγξει αν έχετε κάποιος ποδηλάτης. Άρα δεν σεβόμαστε γενικώς τους ποδηλάτες, δυστυχώς. Δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα, έτσι, κύριε Μιχελάκη? Γενικώς δεν σεβόμαστε. Γενικώς δεν σεβόμαστε. Γιατί ο σεβασμός δεν είναι, ξέρετε. Λέμε και ξεφεύγουν πολλές φορές από κάποια πράγματα. Τι θα πει σέβομαι τους ποδηλάτες? Γενικώς όταν σέβεσαι, όταν σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου, όταν συνυπάρχεις με τους άλλους στον δρόμο, στο θέατρο, στο γήπεδο, παντού ξέρω εγώ, τότε το ίδιο είσαι και στο δρόμο. Όταν γενικώς όμως υπάρχει μια νοοτροπία που λέει δεν σεβόμαστε τον άλλον, είναι μακράν από εμάς τέτοιο πράγμα, έτσι, τότε μοιραία δεν θα σεβαστούμε ούτε τον ποδηλάτη, ούτε τον μοτοσυκλετιστή, θα ανοίξουμε την πόρτα όπως είναι και πάει λέγοντας. Και είναι μια κατάσταση που έχει επιβληθεί γιατί, ξέρετε, τα οχήματα πέρα των άλλων έχουν μια δύναμη πέραν της δικής μας, μεγαλύτερη της δικής μας. Έτσι. Άρα επομένως, εμείς λέμε είμαστε δυνατοί γιατί καβαλάμε σήμερα, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο. Ναι. Αυτός που καβαλάει μεγαλύτερο όχημα είναι πιο δυνατός από τον άλλο. Καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα αυτό, έτσι. Ναι. Έχει περάσει λοιπόν στην καθημερινότητά μας ότι είσαι δυνατός όταν έχεις ένα καλό αυτοκίνητο ή μια καλή μηχανή ή ένα καλό, ξέρω εγώ, ποδήλατο, οτιδήποτε είναι αυτό. Και το τελευταίο που έχουμε κρατήσει, αλλά μάλλον το πιο σοκαριστικό, το 72% των οδηγών αυτοκινήτων έχουν περάσει με κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι. Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, έτσι. Εννοείται ότι είναι πιο επικίνδυνο, αλλά είπαμε τώρα είναι στη γενικότερη κατάσταση. Βέβαια, τώρα παίρνει και ένα θέμα. Γι' αυτό σας λέω πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο το πράγμα. Έτσι, δηλαδή το πώς έχει κατανομηθεί και. Δηλαδή, βλέπουμε το εξής. Παλιότερα υπήρχαν περισσότερα φανάρια στην πόλη του Ηρακλείου. Ναι. Από τη στιγμή που βάλαμε τα round band. Τα κυκλικά, τους κυκλικούς. Σταμάτησε. Ναι. Και η κυκλοφορία είναι καλύτερη. Και για τα οχήματα και για τους πλούσιους, για όλα. Άρα βλέπετε ότι τεχνικά μέσα μπορούν να φέρουν κάποιες αλλαγές. Αν λοιπόν έχουμε μια πολιτική, είχαμε μάλλον μια πολιτική, μπορεί αύριο, ξέρω εγώ, η πολιτεία, η συντεταγμένη πολιτεία, να πει ότι φτιάχνω με αυτές τις αρχές και έχουμε προτάσεις, πάρα πολλές προτάσεις, και από το επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο, και από το Σύλλογο των Συγκοινωνιολόγων, και από πολλές άλλες συλλογικότητες, ο δικός μας Σύλλογος Ισπανίων Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και άλλα και άλλα στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, που κατά καιρούς έχουμε στείλει προτάσεις. Αν δείτε, πραγματικά έχουμε πάρα, πάρα πολλές σοβαρές προτάσεις. Αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Είναι καθαρά για μας θέμα πολιτικής. Αν δηλαδή υπάρξει πολιτική, και αυτό δεν το λέμε έτσι αφηρημένα, στην Ευρώπη όπου είχαμε μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και εξάλληψη με μηδενικά τροχαία. Ήταν πολιτικές αποφάσεις αυτές που έγιναν αυτά τα πράγματα. Δεν ήρθαν οι πολίτες και είπαν κάποια μέρα, ξέρετε κάτι. Θα αλλάξουμε μόνοι. Ναι, δεν τρακέρνουμε μόνοι πλέον, έτσι. Νομίζω είναι πολύ σαφές αυτό. Πολύ απλά. Και με αυτή την παράμετρο θα κλείσουμε. Κύριε Μιχελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.